Έντονες συγκινήσεις και μοναδικές στιγμές στους συμμετέχοντες, αλλά και σε όσους είχαν τη χαρά να το ζήσουν από κοντά, χάρισε για 7η συνεχή χρονιά το Σπέτσαθλον, που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, στο πανέμορφο νησί του Αργοσαρονικού. Ο αριθμός των συμμετοχών που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, η παρουσία πολλών και σπουδαίων πρωταθλητών, οι εξαιρετικές επιδόσεις αλλά και τα πολλά happenings επιβεβαίωσαν το χαρακτηρισμό του Σπέτσαθλον ως ενός εκ των κορυφαίων αγώνων τριάθλου στην Ελλάδα. Η αγωνιστική δράση ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου στην παραλία του Αγίου Μάμα και όπου συγκεντρώθηκαν κολυμβητές όλων των ηλικιών για να διανύσουν τις αποστάσεις του 1 και των 3 χιλιομέτρων. Ο Στέφανος Δημητριάδης κολύμπησε εκτός συναγωνισμού με τον Γιάννη Δρυμονάκο, το ίδιο έπραξε και η πρωταθλήτρια κολύμβησης Νόρα Δράκου. Μια πολύ ωραία μέρα, σε μια πολύ ωραία διοργάνωση για μια ακόμη φορά. Με πολύ κόσμο, με ποικίλες συμμετοχές. Ο κόσμος ανυπομονεί να ξεκινήσει αγώνας. Το κλίμα είναι πολύ ευχάριστο και χαρούμενο. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές. Στη διαδρομή του 1 χιλιομέτρου στους άνδρες νικητής αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Δάινας και στις γυναίκες Στέλλα Αλεξανδρίδου, ενώ στα 3 χιλιόμετρα στην κορυφή βρέθηκαν ο Γιώργος Φιρφιλιώνης και Βασιλική Αγγελοπούλου. Σπέτσαθλον 2019, πρώτη μέρα, έτοιμος κι εγώ, όπως και όλος ο κόσμος, για την κολύμβηση. 3 χιλιόμετρα κολύμβηση για μένα, αλλά ευτυχώς και ο καιρός και η θάλασσα μας έχουν κάνει το χατήρι. Όλοι έτοιμοι, ο κόσμος είναι περισσότερο από ποτέ. Όλοι έτοιμοι να το ευχαριστηθούμε. Το μεσημέρι του Σαββάτου η δράση μεταφέρθηκε στην πλατεία του Ποσειδονίου με την εκκίνηση του ποδηλατικού αγώνα των 25 χιλιομέτρων με εκατοντάδες φίλους των δύο τροχών να κάνουν το γύρο του πανέμορφου νησιού. Στη γραμμή εκκίνησης βρέθηκαν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές ποδηλασίας Χρήστος Κεζαφύρης Βολικάκης καθώς και ο Γιάννης Σταμουρίδης. Η Κυριακή ξημέρωση με όλους τους αθλητές να δίνουν ραντεβού στην πλατεία Ποσειδονίου για την εκκίνηση του Σπέτσες Τρίαθλων Sprint και του Σπέτσες Τρίαθλων Endurance με τη συμμετοχή των στάρ του ελληνικού τριάθλου Γρηγόρου Σουβατζόγλου, καθώς και των Τζένις Μπουλμέντη και Χρήστου Γαρέφη, αλλά και του Κύπριου Γιάννη Χριστοδούλου που αγωνίζεται διεθνώς με τα χρώματα της Βρετανίας. Δυνατές ομάδες είχαμε και εσείς και τα λονδρομία, καθώς ο Στέφανος Δημητριάδης, ο Χρήστος Βολικάκης και η Αναστασία Μαρινάκου, αλλά και ο Γιάννης Δρυμονάκος, η Γιούλικα Σκαφιδά και ο Γιάννης Δερμιτζάκης αγωνίστηκαν για τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Charity for Sports. Στο Σπέτσες Τρίαθλο Sprint, νικητής στους άνδρες, αναδείχθηκε ο νεαρός Παναγιώτης Μπιτάδος. Στις γυναίκες, νικήτρια ήταν η Νάντια Σιντζανάκη. Στο Σπέτσες Τρίαθλο Endurance, στην πρώτη θέση, πήρε ο Γρηγόρης Βατζόγλου στους άνδρες και στις γυναίκες η Τζένι Μπουλμέτη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ολοκληρώθηκε με τρομερή επιτυχία το 7ο Σπέτσαθλον. Πραγματικά η αδρεναλίνη χτύπησε κόκκινο στις πέτσες. Είχαμε κορυφαίους αθλητές μαζί μας. Είχαμε καταπληκτικούς ερασιτέχνες που έκαναν το πρώτο τους τρίαθλο και είμαστε πολύ περήφανοι που έγινε αυτό στις πέτσες. Και όπως κάθε άλλη χρονιά, τον ιδιαίτερο παλμό δώσαν οι πάνω από 350 εθελοντές πετσιώτες που ήταν επιποδός όλες αυτές τις μέρες για να ευχαριστηθεί όλος ο κόσμος. Η τελετή των απονομών έγινε στην πλατεία Ποσειδονίου μέσα σε πανηγυρικό κλίμα με όλους τους αθλητές να ανανεώνουν το ραντεβού τους για του χρόνου.